Λοιπόν, το κείμενο που θα σας διαβάσω είναι το εξής. Έρχονται δασκαλεμένοι από Βόρεια Αφρική και Ασία. Κρατούν στο χέρι ζελατίνα με φωτοτυπία οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα δικαιώματά τους. Ποιος πληρώνει τα 10.000 ευρώ για τον καθένα για να έρθει εδώ? Σχέδιο άλωσης της χώρας βρίσκεται πίσω από τη συνεχιζόμενη εισβολή λαθρομεταναστών από όλες τις άκρες της Αφρικής και της Ασίας, με κοινό παρανομαστή όλων το θρήσκευμα, τη μουσουλμανική ταυτότητα. Αυτό είναι η απάντηση στον Νταούτογλου. Αυτό δεν είναι φαντασιώσεις και φοβικές εικασίες. Οι αρχές του Εύρου που ζουν κάθε μέρα την εικόνα αυτής της εισβολής έχουν στα χέρια τους και τις αποδείξεις ότι όλοι οι εισαγόμενοι είναι κατευθυνόμενοι και δασκαλεμένοι. Οι λαθρομετανάστες που μπαίνουν από τα σύνορα στον Εύρο φτάνουν στο σημείο οι ίδιοι να πηγαίνουν και να παραδίδονται στους αστυνομικούς και στους φρουρούς της Frontex. Δεν είναι παρά μάνα από 30 με 40, επιδεικνύοντας τα δικαιώματά τους. Συγκεκριμένα κρατούν στο χέρι τους, μέσα σε ζελατίνα, φωτοτυπία, άρθρου νομοθεσίας, οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι το κράτος μέλος της, στο οποίο εισέρχονται ξένοι πολίτες, πρέπει να τους περιθάλψει, να τους δώσει άσυλο και να τους πάρει δακτυλικά αποτυπώματα. Και αυτό όχι χωρίς λόγο. Ξέρουν από αυτή τη στιγμή που έχουν καταγραφεί αποκτούν δικαιώματα. Αν πάνε σαν η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους συλλάβουν, τους στέλνουν πίσω στη χώρα ως επαναεισδοχή. Από τη στιγμή που αυτή τους έχει καταγράψει. Σατανική σύλληψη. Όμως οι λαθρομετανάστες ξέρουν διευθύνσεις και ονόματα για εκεί όπου θα πάνε από τη στιγμή που η αστυνομία τους καταγράψει και τους χορηγήσει το χαρτί για παραμονή με την υποχρέωση μέσα σε ένα μήνα να φύγουν και στη συνέχεια τους αφήνει ελεύθερους. Στα λεωφορεία που τους μεταφέρουν κυρίως στην Αθήνα επιδεικνύουν σημείωμα με τα στοιχεία και τηλέφωνα ατόμων του κυκλώματος να τους τηλεφωνήσουν και αυτοί θα τους πληρώσουν τα κόμπιστρα. Οι περισσότεροι από τους εισερχόμενους από την πύλη του Εύρου προέρχονται από όλη τη Βόρεια Αφρική, από το Μαρόκο, την Τινησία, τη Λιβύη, που περνάνε στην Ασία με προορισμό την Ελλάδα στο πέρασμα του Εύρου, από τη στιγμή που έκλεισαν οι πόρτες προς Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία και από τη στιγμή που τα θαλάσσια σύνορα ελέγχονται κάπως. Πολλοί επίσης προέρχονται από Πακιστάν, Αφγανιστάν, Τουρκμενιστάν, διάφορες παραπλήσιες μικρές χώρες και από τα Εμιράτα. Στο διάστημα από το Μάιο έως το Σεπτέμβριο υπολογίζονται ότι κάθε μήνα περνούσαν από τα σύνορά μας στον Εύρο 10.000 άτομα. Και το νούμερο αυτό είναι το ελάχιστο, γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι είναι πολύ μεγαλύτερο. Προς επίρρωση αυτής της εκτίμησης, την περασμένη εβδομάδα η Κυριακάτικη Ευρωτυπία σε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σημείωνε ότι τους τελευταίους μήνες εισήλθαν στην Ελλάδα 20.000 μόνον Αφγανοί. Όλο αυτό το μακρινό ταξίδι, σύμφωνα με πληροφορίες από μετανάστες που βρίσκονται χρόνια στην Ελλάδα και γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, κοστίζει 10.000 ευρώ. Και το ερώτημα, επαναλαμβάνω, είναι ποιος τα πληρώνει? Όχι φυσικά οι κολλασμένοι που έρχονται. Γιατί κολλασμένοι εντός εισαγωγικών? Γιατί αν είχαν αυτά τα λεφτά, τους αρκούσαν να ζήσουν χρόνια στη χώρα τους. Επομένως, γιατί να έρθουν? Κάποιος πρέπει να τα πληρώσει. Στην Αλεξανδρούπολη και όχι μόνο, οι εκτιμήσεις ύστερα από όσα ζουν και γνωρίζουν είναι ότι πίσω από όλες αυτές τις ορδές βρίσκεται η Σαουδική Αραβία των Βεχαμπιτών για τη διάδοση του Ισλάμ. Και βέβαια όχι μόνο. Στόχος δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Κάνουν πράξη αυτό που απείλησε δημόσια την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Καντάφη. Θα μου δίνετε κάθε χρόνο 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλιώς θα κάνω την Αφρική, θα κάνω Αφρική την Ευρώπη. Και ήδη γίνεται. Και το ζει η Ελλάδα όλη. Προς μεγάλη χαρά της Τουρκίας που και αυτή έχει στόχο να κάνει μουσουλμανική την Ευρώπη. Και στο τέλος θα επηρεάζει τις αποφάσεις χωρίς μάλιστα να έχει και τις υποχρεώσεις του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και δεν σκίζεται να ενταχθεί. Η κατάσταση που ζουν στον Εύρο οι αρχές αλλά και οι κάτοικοι είναι τραγική. Το Γενικό Νοσοκομείο έχει γεμίσει. Δεν προλαβαίνουν να κάνουν εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν έχουν μεταδοτικές ασθένειες όπως είναι η πατήτιδα και κάτι παρόμοια. Οι λαθρομετανάστες. Οι αστυνομικοί φοβούνται μην κολλήσουν καμιά αρρώστια από τον συγχρονισμό τους με τους συλλαμβανόμενους. Οι φρουροί δεν προλαβαίνουν τα μέσα ελάχιστα. Πού να βάλεις τόσες χιλιάδες, πώς να τους ταΐσεις, να τους περιθάλψεις, να τους δύσεις.
Υπάρχει πλήρης αλλίωση της εικόνας Αλεξανδρούπολης και των άλλων πόλεων, αλλά και των χωριών. Δεν υπάρχει, λένε οι εκεί αρχές, άλλη λύση από να τους βάζει η Ελλάδα σε αεροπλάνα και να τους στέλνει πίσω. Και βέβαια να ενισχυθούν τα σύνορα για να περιοριστεί η εισβολή των λαθρομεταναστών. Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσει από την Τουρκία να πάρει μέτρα αυστηρότερων ελέγχων στα σύνορά της. Δεν είναι καλύτερη η κατάσταση σε άλλες περιοχές της χώρας. Παντού μετανάστες, νόμιμοι και λαθρέοι, έχουν κατακλείσει τις πόλεις. Μετά την Πάτρα και η Ιγουμενίτσα έχει γεμίσει από μετανάστες που όνειρό τους είναι να περάσουν στην Ιταλία και από εκεί σε άλλους τόπους, Ολλανδία, με τελικό προορισμό για πολλούς από αυτούς στον Καναδά, ο οποίος βουλιάζει πλέον από τους μουσουλμάνους και θα δημιουργηθεί η διάσπαση και του σε τρία του Καναδά. Το Μόρεαλ θα είναι γαλλόφωνο από τη μία πλευρά, το άλλο θα είναι ο Καναδάς με πλειοψηφία μουσουλμάνους, το Τορόντο, το Οντάριο δηλαδή, και το Βανκούβερ, το οποίο θα προσαρτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι λέγεται. Η πόλη της Σάρτας έχει αλλάξει φυσιογνωμία. Πάνω από 5.000 μετανάστες έχουν εγκατασταθεί μόνιμα, κοιμούνται στους δρόμους, στα χωράφια. Η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Ένας πρωτότυπος τρόπος προκειμένου να νομοποιούνται λαθρομετανάστες για να μπορούν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι γάμοι. Στείνονται εικονικοί γάμοι με Ρουμάνες, Βουλγάρες και Πολωνέζες που οι χώρες τους έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έναντι αμοιβής, όχι και τόσο ευκαταφρόνητης, παντρεύονται με Πακιστανούς, Αφγανούς και άλλους παρόμοιους και έπειτα από 2-3 μήνες ο γάμος παραμένει στα χαρτιά. Όμως με αυτό το χαρτί είναι ελεύθερη είσοδός τους σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το διεθνές κύκλωμα που διακινεί τους λαθρομετανάστες, όπως βλέπετε, είναι πολύ εφευρετικό για να ξεπεράσει τις απαγορεύσεις. Στην Ελλάδα για όλους μας το ποτήρι ξεχύλισε. Η κυβέρνηση και όλος ο πολιτικός κόσμος θα πρέπει να προβληματιστούν για να δουν που πάμε και να συμφωνήσουν στα μέτρα πριν ο ελληνισμός και η χώρα μας χάσουν την ταυτότητά τους, αν δεν την έχουν χάσει μέχρι τώρα. Okay. This is what the smugglers show to the people. This is the map. This is the road to Germany. It starts in Izmir and it ends in Germany. Crossing the sea to Greece Island. It costs between $950 and $1,200, not euros, dollars. And then from Athena all the way to Germany. I don't know if you can see this. This what the smugglers shows the people that it will cost $2,400 to arrive to Germany. Awesome. Hey!